Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές 17 Ιουνίου μπαίνουμε και τα κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς. Η αντιπαράθεση εξελίσσεται γύρω από την παρουσίαση αλλά και ρεαλιστικότητα των οικονομικών προγραμμάτων και των προτάσεων για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Τα πυρά τους διασταυρούν κυρίαρχα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφορετική τακτική ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Με τη μάχη των περιοδίων συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων εν ώψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς από τη Ρόδο πραγματοποίησε επίσκεψη, άσκησε οξία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το πρόγραμμά του. Είπε ότι θα οδηγήσει στην εθνική καταστροφή, την απομόνωση και την παρακμή. Ελπίζω ο καθένας να αντιλαμβάνεται ότι το γεγονός ότι δεν έγινε κυβέρνηση και ξαναπηγαίνουμε σε εκλογές έχει να κάνει με την τοποθέτηση ορισμένων κομμάτων και ιδιαίτερα ενός κόμματος που δεν δέχτηκε σε τίποτα να υποχωρήσει και δεν πήρε και το μήνυμα του κόσμου, γιατί το μήνυμα του κόσμου ήταν σύνθεση, ήταν συνεργασία και παραμονή στο ευρώ. Δεν ήταν και πάλι εκλογές. Στο Βήμα της Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι υπάρχει το λόμπι της Δραχμής που επιδιώκει την επιστροφή της χώρας στη Δραχμή για να λαιλατήσουν τη χώρα κανονικά στη συνέχεια. Ισχυρή και καθαρή εντολή εξουσίας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Αγρίνιο, θέτοντας και πάλι το δίλημα μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύοντας δημέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ένα μικρό μόλις βήμα χωρίζει το λαό από την εξουσία, διότι εμείς δεν θέλουμε να βρεθούμε στη διακυβέρνηση του τόπου για να καθίσουμε σε αυτές τις κουριασμένες καρέκλες της διαφθοράς και της διαπλοκής. Εμείς θέλουμε να βρεθούμε στην κυβέρνηση για να μεταφέρουμε την εξουσία εκεί από όπου πηγάζει, ξανά στο λαό. Να μεταφέρουμε την εξουσία στο λαό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το φόβο του ότι η ακυβερνησία μπορεί να συνεχιστεί και μετά τις 17 Ιουνίου εξέφρασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ομιλία του στη Χαλκίδα. Και αυτή η τραγική εμπειρία που έζησε η χώρα τους τελευταίους μήνες, μήνες της ακυβερνησίας, φοβούμε ότι μπορεί να συνεχιστεί και μετά τις 17 Ιουνίου. Γιατί έχει στηθεί ένα επιπόλαιο σκηνικό δήθεν δικοματισμού. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Χαλκιδική και θα μιλήσει στην πλατεία επιμελητηρίου, ενώ θα εγκαινιάσει και το εκλογικό του κέντρο. Ο Σαμαράς προχθές έβγαλε 18 μέτρα, τα οποία ουσιαστικά είναι αντίθετα με το μνημόνιο. Και εδώ πέρα πρέπει να πει τι κάνει. Ή δουλεύει τον ελληνικό λαό τώρα, ή λέει ψέματα όταν στέλνει επιστολές και δεσμεύεται για την πιστή τήρηση του μνημονίου. Η χοροδία έχει μία φωνή και το σύνθημα είναι ένα. Πάση θυσία παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κόμματα έχουν προσχωρήσει αυτή τη θέση και πλην το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος. Ότι υπάρχει υπεύθυνη αριστερά στην Ελλάδα που με το καθαρό της πρόγραμμα κερδίζει συμμάχους για τη χώρα. Στην Καλαμάτα βρέθηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Ο γραμματέας Χρυσής Αυγής παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του και με εθνικιστικό τόνο κάλεσε τους πολίτες να συσπηρωθούν στο κόμμα του. Την κεντρική της προεκλογικής συγκέντρωσης πραγματοποίησε χθες η Χρυσή Αυγή στην πόλη της Καλαμάτας στο αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Να καλωσορίσουμε το Γενικό Γραμματέα και συναγωνιστή Νίκο Μιχαλολιάκο. Δημήτρης Κουγούτσης και Λυκούργος Αλευράς στην εκδήλωση του κόμματος Χρυσής Αυγής προχώρησαν σε ένα κάλεσμα προς τα μέλη να δυναμώσουν τη δράση τους. Γιατί είτε το θέλουνε, είτε όχι, είμαστε το μέλλον της χώρας. Αλέξτε την πρόεδρο πόρτα με πόρτα, σπίτι το σπίτι, οικισμό του οικισμό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαστε το αύριο και είτε το θέλουνε. Με εθνικιστικό λόγο, ο Νίκος Μιχαλολιάκος συνέχεια απευθύνθηκε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας, ενώ η όλη εκδήλωση έκλεισε με τον εθνικό ύμνο. Εδώ, λίγο πιο πέρα, σε έναν ιερό ναό, ακούστηκε για πρώτη φορά ο λόγος της ελληνικής ελευθερίας. Εδώ, ως πότε θα είστε δούλοι του Ρουσφέ.
Ο κύριος Μιχαλαλιάκος λίγη ώρα νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου και τόνισε πως το κόμμα του είναι η νέα εθνική ελπίδα. Παράλληλα, έθεσε ως ζήτημα εθνικής την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Το πρόγραμμα και τις βασικές θέσεις της Χρυσής Αυγής για την επικείμενη μάχη των εκλογών παρουσίασε από την πόλη της Καλαμάτας ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Νίκος Μιχαλαλιάκος. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα κόμμα περιστασιακό, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα αποτελέσει τη τσόντα σε κάποια συγκυβέρνηση. Είναι η εθνική ελπίδα όλου του ελληνικού λαού για ένα κίνημα πατριωτικό, απροσκύνητο, που θα αποτελέσει την πρωτοπορία κάθε εθνικού αγώνα ενάντια στο κομματικό κράτος, ενάντια στο μέγα πρόβλημα που για μας είναι μείζον και είναι μείζον και για το μέσο Έλληνα πολίτη, που είναι οι λαθρομετανάστες. Ο κ. Μιχαλολιάκος έθεσε ως πρώτο στην ατζέντα των προβλημάτων το λαθρομεταναστευτικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Έξι κράτος. Δεν υπάρχει κράτος. Εάν υπήρχε κράτος, το πρώτο που θα ήξερε ήταν θα τους είχε καταγεγραμμένους. Δεν έχει καν καταγεγραμμένους ποιοι παράνομοι αλλοδαποί βρίσκονται στην πατρίδα μας. Αυτό είναι εξωφρενικό, δεν σημαίνει πουθενά. Είναι δηλαδή αυτό μόνο στο Far West, όταν περνούσαν το Ρίο Γκράντε οι καμπόιδες, εκεί δεν ήξερε κανείς που είναι οι Ινδιάνοι, που είναι οι καμπόιδες κλπ. Κάπως έτσι έχουν καταντήσει την Ελλάδα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι φύλαξη των συνόρων, να ξαναμπούν τα ναρκοπαίδια, να φυλαχθούν και τα θαλάσσια σύνορά μας και από εκεί και πέρα επαναπροώθηση στις χώρες καταγωγής. Ο κ. Μιχαλαλιάκος ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά πως η Χρυσή Αυγή δεν μπαίνει στην διαδικασία και την συζήτηση περί συγκυβερνήσεων. Ζόμαστε για την Ελλάδα και αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας κυβέρνησαν και μας κατάντησαν σε αυτό το χάλι. Εάν δεν γίνει πόθεν έσχες για όλους τους πολιτικούς, για όλους ακόμη και τους διευθυντές των εφορείων που είναι με 2-3 βίλες, εάν δεν πάνε οι κλέφτες φυλακοί, εμείς με συνεργαζόμενους δεν συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι είναι κλέφτες. Τόσο από τον ίδιο όσο και από τον υποψήφιο βουλευτή επικρατείας Λυκούργο Αλευρά υπήρξαν βολές προς τον νέο δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Στο ότι τα δύο υποτιθέμενα μεγάλα κόμματα έχουν εγκλωβίσει τον ελληνικό λαό σε μία, αν θέλετε, σε ένα δίλημα, το αν δεν ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε κυβερνησία. Και ρωτώ, τόσο καιρό που υπήρχε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, με τη συνδρομή της Δημοκρατίας, είχαμε καλή κυβέρνηση της Ελλάδος. Αυτό βέβαια το αποδεικνύουν οι πράξεις τους και οι συνέπειες των πράξεών τους. Είδαμε τα μνημόνια 1, τα μνημόνια 2, είδαμε να περικόπτονται μισθοί, συντάξεις. Νέα κανόνια φαίνεται πως έρχονται στην αγορά, αφού η κατάσταση για τις επιχειρήσεις τίνει προς το χειρότερο. Οι έμποροι προειδοποιούν για τα τελευταία λουκέτα, αφού το φορολογικό σύστημα πνίγει την οικονομία και δημιουργεί καθημερινά περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, αγνοώντας πραγματικές συνθήκες. Σε αυτό το κλίμα και με την αστάθεια να κυριαρχεί ως αναγκαιότητα επιβίωση των επιχειρήσεων, προτάσσεται η άρδιν βελτίωση του κλίματος. Με κανόνια προειδοποιούν οι έμποροι στην περίπτωση που δεν βελτιωθεί άρδιν το κλίμα και πολύ περισσότερο εάν πάρουν σάρκα και ωστά προεκλογικές εξαγγελίες που έχουν να κάνουν με την επιβολή νέων φόρων στις επιχειρήσεις. Τα σενάρια και οι προτάσεις επιπλέον φορολόγηση των επιχειρήσεων δεν φοβίζουν τους φοροφυγάδες, αλλά τρομοκρατούν τους συνεπείς, οι οποίοι και να ήθελαν δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν γιατί απλούστατα δεν έχουν να πληρώσουν. Ο κίνδυνος για αναγκαστική εσωτερική παύση πληρωμών είναι πρώτων πυλών και πολλές φορολογικές δηλώσεις και καθαριστικά φέτος δεν θα εξοφληθούν. Σε ένα φορολογικό σύστημα που σκοτώνει την αγορά, πνίγει την οικονομία και δημιουργεί καθημερινά περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, κάποιοι θεωρητικοί έρχονται με ευκολία να προτείνουν επιπλέον φόρους και νέα χαράτσια, αγνοώντας παντελώς τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και αδιαφορώντας για τις όποιες επιπτώσεις, αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην χώρα μας. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, τα προεκλογικά σενάρια και οι αψυχολόγητες προτάσεις επιπλέον φορολόγησης των επιχειρήσεων θα επιβάρυναν τον κλάδο του εμπορίου ετησίως με επιπλέον φόρους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η προκύπτουσα φορολογική επιβάρυνση από το χαράτσι του 1% επί του τζίρου ανέρχεται σύμφωνα με το τζίρο του 2011 στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και η επιβολή αυξημένου συντελεστή 40% σε ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ επί των αδιανέμητων κερδών θα επιβάρυνε φορολογικά με επιπλέον 2,1 δις τις εμπορικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να διπλασιαστούν τα λουκέτα σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα καπνικά, τα αυτοκίνητα, τα πρατήρια βενζίνης, τα περίπτερα και άλλα. Όσον αφορά στη φορολόγηση ΑΕ και ΕΠΕ, ο κ. Κουρκίδης σημειώνει ότι ο συντελεστής φορολογίας των μη διανεμωμένων κερδών ανέρχεται σε 20%,
ενώ από τα διανεμόμενα κέρδη παρακρατείται φόρος 25%. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης των ΑΕ και ΕΠΕ είναι 40% και όχι 30%. Επιπλέον, σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 7 στις 10 επιχειρήσεις σήμερα είναι ζημιογόνες, με αποτέλεσμα φορολογικά έσοδα 2,35 δισεκατομμυρίων να βρίσκονται στον αέρα, ενώ θα πρέπει να υπολογιστούν και οι επιστροφές από την προκαταβολή φόρου 65 με 80% προηγούμενης χρήσης. Κλείνουν από τις 11 το βράδυ τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Ούτε για ποτό ούτε για φαγητό δεν χαλάνε χρήματα οι καταναλωτές. Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν πως η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος έχει δημιουργήσει κλίμα φόβου και ανασφάλειας, με τους πολίτες να προτιμούν να μείνουν στα σπίτια τους. Είδος πολυτελείας έχει γίνει η έξοδος για ένα καφέ, ένα ποτό και άπιαστο όνειρο. Μοιάζει για πολλούς η έξοδος για φαγητό. Τη Δευτέρα των εκλογών, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση και θα ξαναπάμε σε καινούριες εκλογές και ο Έλληνας δεν έχει συνηθίσει σε ακυβερνησία, δεν έχει συμβεί πολλές φορές στη χώρα μας αυτό, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να πέσει κάθετα. Δυστυχώς, στο δικό μας το κεφάλαιο εστίασης, φαγητό, ποτό έχει εξαφανιστεί. Ο καφές είναι καφές της παρηγοριάς για όσους μπορούν ακόμα να τον απολαμβάνουν. Και η μόνιμη συζήτηση στα τραπέζια είναι τι μέλη γενέστε. Το ρευστό πολιτικό σκηνικό επιδεινώνει την κατάσταση, αφού οι πολίτες παραμένουν κουμπωμένοι, αγωνιούν για το αύριο και φαίνεται να μην έχουν καμία διάθεση για εξόδους και διασκέδαση. Δεν είναι θέμα φόβου για τα 2 ευρώ για κάποιο κόσμο, είναι ότι δεν έχει διάθεση, δεν έχει ψυχολογία και όσοι έρχονται και όσοι κάθονται, το μοναδικό θέμα συζήτησης πλέον είναι αυτό. Εάν η χώρα θα κυβερνηθεί και ποιο είναι το αυριανό τοπίο της κοινωνίας μας και της κοινωνίας μας. Άρα πίνουμε ένα καφέ με άγχος και τρώμε ένα φαγητό, αν το φάμε, με περισσότερο άγχος. Και πάντα σκεφτόμενοι και συζητώντας για το αύριο. Τρόμος, πόνος και απέχθεια από το λαό. Δυστυχώς και η εστίαση την έχει ακούσει, όπως όλα τα εμπορικά καταστήματα. Και ο κόσμος έχει επενδύσει περισσότερο στο να πάρει τα χρήματά του, όσα τέλος πάντων του έχουν απομείνει στην τράπεζα, να τα βάλει σε κανένα τούβλο, να τα κρύψει σε κανένα κρεβάτι, να τα βάλει σε κανένα κασόνι, διότι η ανασφάλεια είναι στο μέγιστο σημείο την ώρα του που μιλάμε. Το δυστυχές της ιστορίας είναι αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ δηλαδή εκλογών, εκλογικών αναμετρήσεων, έχει φέρει την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω. Η παρατεταμένη αυτή προεκλογική περίοδος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πλήγμα και στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, έχουν δει το τζίρο τους να πέφτει ακόμη και 60%. Οι καταστηματάρχες στο χώρο της εστίασης και αναψυχής τονίζουν πως εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αρκετοί επιχειρηματίες δεν θα έχουν χρήματα για να συντηρήσουν τα καταστήματά τους και να δώσουν για το προσωπικό και τις υποχρεώσεις του μήνα. Έχει κάνει κακό η δεύτερη εκλογική διαδικασία και το χείριστο σενάριο είναι ότι δεν βλέπουμε ότι θα γίνει κάτι, θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Παρακολουθήσαμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά την έλλειψη πόρων στην αυτοδιοίκηση και κυρίαρχα του πρώτου βαθμού και τις δύσκολες πραγματικά στιγμές που περνά. Η κατάσταση όσον αφορά το δεύτερο βαθμό ενδέχεται να είναι διαφορετική, μια και υπάρχει ένας καταγεγραμμένος μέχρι τώρα προγραμματισμός που τρέχει από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλησπέρα εμείς στην Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ντίνα Νικολάκου, για να μιλήσουμε για αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κανέλα. Κυρία Νικολάκου, πώς διαρθρώνεται το πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου, μια και είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα σφιχτό οικονομικό πλαίσιο, ίσως σε δραματικές στιγμές, αν θα μπορούσε κανείς να το συλλογιστεί πολιτικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, όλα εξαρτώνται από τη ροή των χρηματοδοτήσεων. Τι σχεδιασμός υπάρχει από την Πελοπόννησο? Είναι αλήθεια πως και το γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πως ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, ο Περιφερειάρχης το έκανε από την 1η-1η του 2011, είπαμε πως θα προσπαθήσουμε να μοχλεύσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει η κατάσταση η οποία υπήρχε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε σε όλους σχεδόν τους δείκτες της ανάπτυξης σχεδόν τελευταίοι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πέρα από το ΕΣΠΑ, που είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που προσπαθούμε με την αναθεώρησή του που θα γίνει πρόσφατα να καλύψουμε όλες τις βασικές ανάγκες στον τομέα των υποδομών, υπάρχουν και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσπαθήσαμε και καταφέραμε αυτή τη στιγμή να υλοποιούνται. Υπήρξαν τα έργα του ΕΟΧ, τα οποία ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και Μεσσηνίας, έργα τα οποία ήταν απενταγμένα.
Καταφέραμε λοιπόν για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα, την υλοποίηση αυτών των έργων, που κυρίως για τη Μεσσηνία έχει να κάνει με την τοποθέτηση 6 λιμνοδεξαμενών και υδατοδεξαμενών, 9 στο σύνολο, που θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο πέρα από τις πυρκαγιές και βεβαίως και στην αγροτική μας οικονομία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιφέρεια Πελοποννήσου μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε και άρχισε και αυτό να υλοποιείται, είναι το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο αφορά 130 εκατομμύρια ευρώ. Να κάνουμε λίγο εξειδικευμένα αναφορά σε αυτό το πρόγραμμα, μια και το ζήτημα έτσι όπως ακούγεται, είναι ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αποκτήσει την αυτονομία της όσον αφορά τη γενικότερη αξία των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Κοιτάξτε να δείτε, η περιφέρεια Πελοποννήσου γνώριζε από πολύ νωρίς τα μεγάλα προβλήματα. Δεν έμεινε σε μία στήρα αντιπολίτευση με την κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή δεν έλεγε ότι εφόσον δεν έχουμε χρήματα δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς γνωρίζουμε την πολύ μεγάλη και τη βαθιά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση που περνάει η χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε μία επιθετική πολιτική. Επιλέξαμε την εξωστρέφεια, επιλέξαμε τη σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και σας είπα και πριν δύο πολύ μεγάλα παραδείγματα νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ, αλλά σε συνδυασμό και με τις προσπάθειες που κάνουμε μέσα από την ψηφιακή σύγκληση να αλλάξει το πεδίο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θεωρούμε ότι μέσα σε αυτή την δύσκολη στιγμή θα μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, βάζοντας όλες τις δυνάμεις μας και πάνω απ' όλα γνωρίζοντας τις δυσκολίες, να κάνουμε για την Πελοπόννησο ό,τι το δυνατόν καλύτερο μπορεί να γίνει. Επειδή μιλάμε για 130 εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα το ποσό ακούγεται εξαιρετικά υψηλό, μάλιστα στις δύσκολες ημέρες που περνάμε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα κινηθούν αυτά τα χρήματα, πού θα κινηθούν αυτά τα χρήματα? Αυτά τα 130 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ιδέα η οποία ξεκίνησε πέρσι από τον Περιφερειάρχη, τον Πέτο τον Τατούλη, όταν το συζητήσαμε με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ότι δεν θα πρέπει σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά προγράμματα να ακολουθήσουμε οριζόντιες λύσεις. Εμείς, κύριε Κανελόπουλε, είμαστε απέναντι στις οριζόντιες λύσεις, γιατί θεωρούμε ότι όλες οι περιφέρειες δεν έχουν τα ίδια προβλήματα. Άλλες είναι οι ανάγκες της περιφέρειας Θράκης, Βορείου Αιγαίου και άλλες της Πελοποννήσου. Έτσι λοιπόν, τελικά, την προηγούμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνω, όλη αυτή η πρόταση που είχαμε έγινε πραγματικότητα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αντώνης Μαρκόπουλος, υπέγραψε το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε προγραμματισμό για αυτό το πρόγραμμα και δεν ξεκινάμε τώρα. Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, ουσιαστικά άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος. Έγινε η πρώτη σύσκεψη, παρουσία του Γενικού Διευθυντή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα, του κυρίου Κοκολιά από το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με ανώτερους και ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου αλλά και της Περιφέρειας, προκειμένου να πούμε ένα-ένα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Το αμέσως λοιπόν επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι δύο επιτροπές που πρέπει να γίνουν, η σύνθετη επιτροπή από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης στη συνέχεια, και βέβαια είναι έτοιμη και η Τεχνική Γραμματεία για να έχουμε τα πρώτα τεχνικά δελτία. Η φιλοσοφία και η κατεύθυνση αυτού του προγράμματος, που είναι πιλωτική και πρωτοποριακή για όλη τη χώρα, έτσι όπως είπε και ο κ. Κουκολιάς, είναι να επαναφέρουμε την πόλη Κωμόπολη. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στηριζόμενοι στην ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αναδεικνύοντας τον τόπο μας και πέρα από τα αστικά κέντρα. Αλλά ουσιαστικά να συγκρατηθεί και ο κόσμος και στα χωριά, έτσι, γιατί το έχουμε δει. Έχουμε δει την τάση αυτή αποκέντρωση διαφορετική, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ακριβώς. Και επειδή βλέπουμε αυτή την τάση και επειδή μιλάμε τόσο καιρό για αποκέντρωση και λέμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα χωριά μας ζωντανά, αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να διατηρηθούν ζωντανά όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές να μπορέσουν να ζουν εκεί οι κάτοικοι με αξιοπρέπεια. Όλο αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα διατεθεί για να μπορέσουν ξανά να λειτουργήσουν οι κοινωνίες των χωριών μας, να μπορέσουν να ζωντανέψουν πάλι, επαναλαμβάνω, όλη η περιφέρεια εκτός από τα αστικά κέντρα. Κωδικά να αναφέρουμε πως υπάρχουν και τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρόσφατα εξήγηλε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και που είναι
εξαιρετικά σημαντικά, μια και θα πέσουν στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την ενδυνάμωση και ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές που αποτελούν και την τραχοκοκαλιά της οικονομίας. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω πάλι για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το Περιφερειακό ΕΤΕΑΝ, όπως εμείς το λέμε. Είδα ακόμη και σήμερα να υπάρχει έτσι μια δημοσίευση ότι ο κύριος, ο νέος υπουργός, ο υπηρεσιακός υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει αυτό. Μου δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα να πω άλλη μια φορά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεκδίκησε από το Υπουργείο, και αυτό έγινε αποδεκτό, να είναι εκείνη η οποία θα διαχειριστεί 22,5 εκατομμύρια. Και επιλέγουμε μέσα από αυτή τη δυνατότητα διαχείρισης αυτά τα χρήματα να πάνε πραγματικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στους ανθρώπους αυτούς που κάνουν τόσο μεγάλο αγώνα για να επιβιώσουν, που ξέρουμε καθημερινά ότι για 1.000 και για 2.000 και για 3.000 ευρώ υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, και εμείς λέμε ένα μεγάλο όχι. Λέμε πως θα σταθούμε δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Με ποιο τρόπο? Σε όσους θέλουν να κάνουν νέα επιχείρηση και να επενδύσουν, δίνοντας την επιχορήγηση που προβλέπεται και που θα δοθεί σε όλες τις περιφέρειες για τα νέα επενδυτικά σχέδια, αλλά και για όλους εκείνους που θέλουν να εξυγχρονίσουν ή θέλουν να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα προβλήματά τους, θα μπορεί να τους δοθεί η δυνατότητα με πάρα πολύ ικανοποιητικούς, χαμηλά οικονομικούς όρους να δανειστούν. Αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο. Η όλη παρερμηνία που γίνεται όταν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι εννοούμε, εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν. Όμως είναι τόσο ξεκάθαρη η άποψή μας που θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για καμία παρερμηνία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτά τα 22,5 εκατομμύρια που είναι δικά της χρήματα, είναι χρήματα που τα είχαμε και που θέλησε το Υπουργείο να πάρει να διαχειριστεί, είπε όχι στο Υπουργείο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν κατευθείαν στους μικρομεσαίους που έχουν πραγματική ανάγκη. Χαίρομαι που χρησιμοποιήσατε τον όρο κατευθείαν, έτσι για να καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι και η διαδικασία, αλλά πολύ περισσότερο θα πρέπει να βάλουμε και άλλο ένα όρο, το άμεσα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάνε εξαιρετικά δύσκολες ημέρες και κρίση, και φαντάζομαι ότι τώρα πρέπει να στηριχθούν και όχι ενδεχόμενα σε προγράμματα που λόγω των γραφειοκρατικών κολλημάτων μπορεί να φτάσει και σε ένα και σε δύο και σε τρία χρόνια και να μην έχουν πάρει ακόμα τα χρήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κανελόπουλε, και αυτό και εμείς θέσαμε τον προβληματισμό μας, γιατί αυτή η προδημοσίευση έγινε προεκλογικά στις προηγούμενες εκλογές στις 6 Μαΐου. Στις 6 Μαΐου είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εκλογές για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος, επαναλαμβάνω, αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο που είναι η δυνατότητα που μας δίνεται να στοθούμε αρρωγή σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω σε ένα άλλο ζήτημα. Ουσιαστικά το αναφέρεται για την ψηφιακή σύγκληση και μέσω της ψηφιακής σύγκλησης θα εξελιχθεί και μια προσπάθεια που έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό καλάθι των πελοποννησιακών προϊόντων, γιατί μιλάμε για αγροτική ανάπτυξη. Έχουν μπει κάποια βήματα όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, γίνονται και για τις νέες καλλιέργειες, αλλά να δούμε πώς θα κινηθεί και το όλο θέμα και με το Δημοπρατήριο, αλλά και με το ηλεκτρονικό καλάθι. Έχετε δίκιο, το ηλεκτρονικό καλάθι των πελοποννησιακών και των διατροφικών προϊόντων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης εργαλείο, όπου μαζί με το Δημοπρατήριο και την Αγροδιοτροφική Σύμπραξη θα μας δώσει την δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και ελπιδοφόρα βήματα για την αγροτική μας οικονομία, που ξέρετε πολύ καλά ότι μαζί με τον τουρισμό και τον πολιτισμό αποτελούν για μας τους βασικούς άξονες που πρέπει να στηριχτούμε για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Το ηλεκτρονικό καλάθι είναι ουσιαστικά μία πύλη. Μία πύλη που ανοίγει σε ό,τι έχει να κάνει με την προώθηση των προϊόντων της Πελοποννήσου, κυρίως στον τομέα των εξαγωγών. Είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο πρόγραμμα, περίπου 550.000 ευρώ. Πρέπει να υλοποιηθεί στους επόμενους 16 μήνες και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, ότι θα είναι βασικό και μεγάλο βήμα για να αλλάξουμε την κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία, αλλά κυρίως με τις εξαγωγές. Κυρία Νικολάκο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τα πολιτικά, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και μετράμε πλέον αντίστροφα για το τελευταίο 15ήμερο. Η πραγματικότητα καταγράφηκε στις 6 Μαΐου. Συνεχίζεται η προεκλογική αντιπαράθεση. Θέλω λίγο το δικό σας σχόλιο, πώς βλέπετε τα πράγματα, αλλά πώς βλέπετε, να το κάνω και λίγο πιο εξειδικευμένο, και τα ζητήματα για το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση και προσπαθεί να επανακάμψει.
Χαίρομαι, κύριε Κανελόπουλε, που είπατε για τις εκλογές της 6ης Μαΐου, γιατί ακούω πάρα πολλές συζητήσεις και αναλύσεις για τις επερχόμενες εκλογές της 17ης Ιουνίου, χωρίς κάποιοι να θεωρούν, να πιστεύουν ή να θέλουν να φέρουν στο νου τους τα πρόσφατα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν καταγεγραμμένη την λαϊκή ετοιμιγορία στις 6 Μαΐου και μιλάμε για 1,5 μήνα περίπου μετά, όπου θα έχουμε τις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Η άποψή μου, κύριε Κανελόπουλε, είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες εκλογές. Η άποψή μου είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει όλοι να ψηφίσουν με λογική και όχι με θυμό και όχι με οργή και κυρίως όχι με φόβο. Νομίζω ότι αν όλοι σταθούμε στη λογική και ψηφίσουμε με τη λογική, τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Ιουνίου θα είναι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Είναι στην τρίτη θέση, αυτό έχει καταγραφεί στις 6 Μαΐου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά, είναι πολλά. Θέλω να σας πω ότι εγώ έχω συνηθίσει να μιλάω με ένα ξεκάθαρο πολιτικό λόγο στους μεσήνιους πολίτες και αυτό θα κάνω και τώρα. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να ξαναγεννηθεί. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει αμέσως μετά τις εκλογές να ξαναβρει το δρόμο του. Να ξαναβρει την ταυτότητά του, την οποία τα τελευταία χρόνια την είχε χάσει. Να μπορέσει πάλι να μιλήσει στην καρδιά και στην ψυχή του μικρομεσαίου, του εργάτη, του αγρότη, του συνταξιούχου, στην Ελληνίδα μητέρα. Το ΠΑΣΟΚ εκεί βασιζόταν. Αυτή ήταν η ραχοκοκαλιά που του έδωσε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας τόσα πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό έγινε επί σειρά ετών όταν μπορούσε να παράγει πολιτική και όταν μπορούσε μέσα από αυτή την πολιτική να αγγίζει τις καρδιές και τις ψυχές όλων αυτών των τάξεων των οποίων σας είπα. Από τη στιγμή που έπαψε να το κάνει αυτό, από τη στιγμή που υπήρξε μια απαράδεκτη αλαζονία κάποιων στελεχών του, από τη στιγμή που κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ άρχισαν να ζουν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε να ζει ένα στέλεχος το οποίο ανήκει σε ένα σοσιαλιστικό κίνημα έτσι όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ, και αυτά τα έχουμε δει και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική μας κοινωνία, τα πράγματα γι' αυτό είναι πολύ δύσκολα. Ήρθε και η κρίση, ήρθε και το μνημόνιο και τα πράγματα επιδεινώθηκαν πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι που πιστέψαμε στο ΠΑΣΟΚ και ήταν πάρα πολλοί επί σειρά ετών, θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια για να ξαναγεννηθεί ένα κίνημα σοσιαλιστικό, ένα κίνημα το οποίο πραγματικά θα ανήκει σε αυτό όλος αυτός ο κόσμος που σας είπα πριν. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν στηρίχτηκε στις κοινωνικές τάξεις, τις οικονομικά εύρωστες. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Πάντα η ραχοκοκαλιά του ήταν τα κοινωνικά στρώματα που σας είπα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν η ραχοκοκαλιά σπάει, τότε πέφτει και καταραίει και ολόκληρος ο κορμός. Πέρα όμως από το ΠΑΣΟΚ, κυρία Νικολάκου, ουσιαστικά έχουμε δει τον τελευταίο καιρό όλο και πληθαίνουν οι φωνές, αλλά και η αγωνία, αλλά και η παρέμβαση και από την αυτοδιοίκηση. Έχουμε ακούσει τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να μιλάει αρκετές φορές για μια νέα Ελλάδα. Πού οριοθετείται πολιτικά αυτή η νέα Ελλάδα? Κύριε Κανελόπουλε, ο Πέτρος Σωτατούλης το έχει αποδείξει αυτό και στην πολιτική του διαδρομή, την προσωπική, εδώ και τόσο πολλά χρόνια. Έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διορατικότητα. Από εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, βλέποντας τα προβλήματα τα οποία έρχονται και πληθαίνουν σχεδόν καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μετά τη Νέα Πελοπόννησο, που ήταν ένα πολιτικό εγχείρημα που στηριζόταν στη συσπήρωση όλων των υγιών δυνάμεων αυτού του τόπου, της Πελοποννήσου, που θεωρώ ότι ήταν ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης, γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια για αποκλεισμούς. Πρέπει να έχουμε συνεργασίες, πρέπει να έχουμε συνέργειες, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση. Την υπέρβαση που μας δίνει το δικαίωμα να βγούμε έξω από τις κομματικές αγκυλώσεις που είχαμε όλοι μας. Ο Πέτρος Σωτατούλης λοιπόν λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη Νέα Ελλάδα. Είναι σίγουρο αυτό, στη Νέα Ελλάδα των αξιών, στη Νέα Ελλάδα όπου θα υπάρχει η δυνατότητα όλων των Ελλήνων πολιτών να ενώσουν τις δυνάμεις μας. Λέμε ότι δεν περιμένουμε κανένα μεσσία να μας σώσει από την κρίση. Λέμε πως αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς και μόνοι μας. Και καταλαβαίνετε και θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ανησυχούσε πάρα πολύ για το κιότεμα του αστικού κόσμου. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει ο Περιφερειάρχης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το κιότεμα λοιπόν του αστικού κόσμου μπορεί να φέρει πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα μας. Πάρα πολλά προβλήματα στον ελληνισμό γενικότερα.
Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η επόμενη μέρα θα είναι για τη Νέα Ελλάδα. Η επόμενη μέρα είναι πιο ελπιδοφόρα. Η επόμενη μέρα θα βασίζεται στη δύναμη που έχουμε μέσα μας ως Έλληνες και που θεωρώ ότι κανείς και με τίποτα και από οπουδήποτε δεν θα μπορέσει να τη σταματήσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον αγροτικό τομέα. Αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα θα φέρει τους αγρότες η ανακατανομή ενισχύσεων που προγραμματίζεται μέσω της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μετά το 2013 τα πράγματα φαίνεται πως θα αλλάξουν με τη χώρα μας να κλείνει προς την επιλογή του υβριδικού μοντέλου. Αυτό συνδυάζει σε δυναμική βάση 3 ή 4 ζώνες ενισχύσεων, στις οποίες αποδίδονται διαφορετικά ποσοστά δικαιωμάτων. Το δυναμικό υβριδικό μοντέλο κατανομής των ενισχύσεων είναι το επικρατέστερο σενάριο για τις επιδοτήσεις στην Ελλάδα μετά το 2013, όπως αποκαλύπτεται στην εφημερίδα Agrenda. Σύμφωνα με την επεξεργασία των σεναρίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το μοντέλο περιλαμβάνει 3 ζώνες ενισχύσεων, ανάλογα με το μέσο όρο των χρημάτων που λαμβάνουν τώρα οι αγρότες, συν μια ξεχωριστή ζώνη με βοσκότοπους. Με την έννοια του δυναμικού υβριδικού μοντέλου, εννοούμε ότι συνδυάζει 3 ή 4 κατηγορίες και ζώνες ενισχύσεων, στις οποίες αποδίδονται σταδιακά διαφορετικά ποσοστά ιστορικών και περιφερειακών δικαιωμάτων. Δηλαδή ξεκινώντας με βάση το 40% της βασικής ενίσχυσης που πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται με περιφερειακά κριτήρια, θα φτάσουμε μέχρι το 2019 να καθορίζεται εξ ολοκλήρου ανάλογα με τη ζώνη καλλιέργειας, καταργώντας οποιοδήποτε ποσοστό ιστορικών δικαιωμάτων. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, Γερμανία, Αγγλία, Δανία και Φιλανδία, που εφαρμόζουν ήδη κάτι αντίστοιχο, έχουν σκοπό το 2013 να έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης ανά ζώνη καλλιέργειας, έχοντας χωρίσει ήδη τις περιφέρειες ανάλογα με τα προϊόντα και τις δυνατότητές τους. Αυτό που καλείται η Ελλάδα να κάνει εφόσον υιοθετήσει ένα τέτοιο μοντέλο είναι να αποφασίσει αν θα βάλει κριτήρια αγροτικού εισοδήματος και γεωγραφικά κριτήρια στις ζώνες. Το σενάριο που κερδίζει συνεχώς έδαφος συζητήσεις που διεξάγονται στο παρασκήνιο είναι το υβριδικό μοντέλο, που χωρίζει την Ελλάδα σε 3 ζώνες, σύν τους βοσκότοπους, ανάλογα με το μέσο όρο του ύψους των ενισχύσεων που λαμβάναν μέχρι σήμερα. Η πρώτη περιφέρεια P1 αποτελείται από τους νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι μικρότερο από το 85% του μέσου όρου της χώρας. Η δεύτερη περιφέρεια P2 αποτελείται από τους νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι μεταξύ 85% και 115% του μέσου όρου της χώρας. Και η τρίτη περιφέρεια P3 αποτελείται από τους νομούς των οποίων το μέσο ύψος ενίσχυσης είναι πάνω από το 115% του μέσου όρου της χώρας. Έχουμε καταφέρει με τις μέχρι τώρα συζητήσεις και έχουμε εξασφαλίσει στη διαπραγμάτευση ότι οι μικρές καλλιέργειες, οι παραγωγοί δηλαδή που έχουν λίγα στρέμματα, κάτω από 100 στην ουσία, εμείς έχουμε κάτω από 35 φανταστείτε, ανά παραγωγό, θα ευνοηθούν στην καινούρια ΚΑΠ. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο που είναι υπέρ μας σαν χώρα. Αφορά περίπου το 95% των Ελλήνων παραγωγών. Άρα αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι μια ευνοϊκή μεταχείριση θα υπάρχει στις νησιωτικές περιοχές και στις ορεινές περιοχές. Πάλι εδώ, αν θελήσουμε την Ελλάδα να την κατατάξουμε γεωγραφικά, κάπου αυτό μας πιάνει σε ένα ποσοστό πάνω από 80%. Άρα ξεκινάμε από καλή βάση σαν χώρα. Καλό καλοκαίρι για τα προνοιακά επιδόματα. Η πραγματικότητα παραμένει προβληματική στην καταβολή τους, αφού η διαδικασία της καταγραφής στο νέο Εθνικό Μητρό Δικαιού έχουν καθυστερεί. Έκκληση επιβίωσης γίνεται από την Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία για την άμεση χορήγησή τους, με το Υπουργείο να έχει δεσμευτεί για το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Με αρκετή καθυστέρηση θα δοθούν, όπως όλα δείχνουν, τα προνοιακά επιδόματα σε όσους τα δικαιούνται, καθώς οι υπηρεσίες των Δήμων που πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα Μητρώα δεν προλαβαίνουν να ανταπεξέλθουν στους τεράστιους καταλόγους των ονομάτων. Αποτέλεσμα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε ακριβώς θα καταβληθούν και σίγουρα όχι πριν τις 15 Ιουνίου που είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες υπηρεσίες των Δήμων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον τεράστιο φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά λίγος. Άλλωστε, πρέπει να αποσαφηνίσουν και να διασταυρώσουν εάν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε σχέση με τα υπάρχοντα στοιχεία των Δήμων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γενικά στους καταλόγους που τους έχουν παραδοθεί πρόβλημα υπάρχει περίπου στο 20% των ονομάτων τα οποία πρέπει να ξαναελεγχθούν. Να σημειωθεί ότι πλέον στους καταλόγους των αναπήρων είναι εγγεγραμμένοι 203.000 δικαιούχοι μετά την αφαίρεση των 40.000 που δεν πήγαν να απογραφούν. Πάντως το πρόβλημα με την καθυστέρηση της καταβολής των επιδομάτων είχε επισημάνει και η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία υπογραμμίζει ότι αν δεν καταβληθούν τα επιδόματα, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΣΑΜΕΑ σημειώνεται: σε διαρκή και εντυνόμενη ανησυχία βρίσκεται ο χώρος αναπηρίας ό,τι αφορά τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων του Μαΐου, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει. Η ολοκλήρωση της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών και Προνοιακών Επιδομάτων αποτελεί το ζητούμενο για την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους.
Για την ολοκλήρωση όμως ανωτέρων διαδικασίας επικρατεί ασάφεια, αοριστία και σύγχυση ως προς τις συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται. Παράδειγμα, χειρισμός ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τους καλλικρατικούς δήμους της χώρας. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρει και η Διεύθυνση Προστασίας, ΑΜΕΑ Τμήμα Πρώτο, σε έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι η πληρωμή των δικαιούχων μέσω των τραπεζικών λογαριασμών θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής και δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου. Γνωρίζουμε επίσης ότι από την πληρωμή του επιδόματος δικαιούχους εξαρτάται η επιβίωση ατόμων με αναπηρία και των οικογένειών τους, αφού για τους περισσότερους το επίδομα αποτελεί μοναδικό μέσο επιβίωσης. Βάσει των προαναφερθέντων, καλούμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων σας, καθώς και την ΚΕΔΕ, που αποτελεί εκπρόσωπο των Δήμων της χώρας, να πράξουν το αυτονόητο και να επιταχύνουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων. Χρήματα δεν περισσεύουν για αγορές, με αποτέλεσμα η μεταποίηση ρούχων και η επιδιόρθωση υποδημάτων να μοιάζει μονόδρομος για αρκετούς πολίτες. Βέβαια, οι επαγγελματίες αναφέρουν πως και στα καταστήματά τους υπάρχει πτώση και μείωση του τζίρου. Εν μέσω βαθιάς ύφεσης, οι πολίτες φαίνεται πως προτιμούν να μεταποιήσουν τα ρούχα τους και να ξαναβάψουν τα παλιά τους παπούτσια από το να προχωρήσουν σε νέες αγορές. Με τα πορτοφόλια να είναι άδεια, λεφτά δεν περισσεύουν για ψώνια και περιτά έξοδα. Ο κόσμος δεν αγοράζει πλέον ούτε ρούχα ούτε και παπούτσια. Πηγαίνει περισσότερο στη μεταποίηση. Ισχύει αυτό, είναι ένας μύθος, τι διαπιστώνετε εσείς? Σε γενικές γραμμές είναι μύθος. Από την άποψη ότι αν δεν έχεις να αγοράσεις, θα τα φτιάξεις. Ωραία. Αν δεν έχεις που να πας, γιατί δεν θα έχεις λεφτά να βγεις. Άρα το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή το φτιάχνει άλλη και το φυλάει για να το φορέσει όταν θα το χρειαστεί. Δεν είναι οι εποχές παλιά που το φόραγες, έβγαινες χαλά και το ξαναφτιάχνεις και ξαναέβγαινες. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Τώρα με την οικονομική κρίση, μάλιστα, φαίνεται πως βγήκαν από τις ντουλάπες και τα συρτάρια τα καταχωνιασμένα παλιά ρούχα. Ακόμη και τα τρύπια και σκισμένα. Αφού λεφτά καινούρια δεν υπάρχουν, πλέον τα γραφεία ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τις μεταποιήσεις και επιδιορθώσεις των παλιών ρούχων. Το να βάψει κάποιος να αλλάξει το χρώμα του παπουτσιού του, πώς θα το. Μέχρι 10 ευρώ πάει. Ναι, μέχρι 10 ευρώ. Οπότε. Συμφέρει. Βέβαια. Εάν είναι από τους το έχουμε αγοράσει ιδιαίτερα πολύ. Αν είναι καλή ποιότητα, άμα δεν είναι, όχι, δεν σε συμφέρει. Αρκετοί φαίνεται πως είναι οι πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να ξοδέψουν για να αγοράσουν καινούργια παπούτσια ή καινούργια ρούχα. Και έτσι προχωρούν σε μεταποίησεις. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, και σε αυτούς έχει μειωθεί ο τζίρος και έχει πέσει η δουλειά. Το να αλλάξουμε έτσι ένα τακουνάκι, πόσο θα μας κοστίσει? Πάρα από 3-3,5-4 μέχρι 5 το πολύ. Δεν υπάρχει τιμή εδώ. Όταν, πρόσεξε, θα έρθει, θα σου πει αυτό, ναι, δεν έχω, έχω αυτά. Τα θέλεις, φεύγει, γεια. Α, έχουμε περάσει σε τέτοιο στάδιο. Αυτό το στάδιο τώρα είναι. Παζάρι πλέον. Λειτουργεί και το Δευτέρι, μην μου πείτε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Τουλάχιστον στη μεταποίηση. Όχι ακόμα. Ο βασιλιάς Νέστορας επέστρεψε χθες σε μία και μοναδική εμφάνιση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Η επιστροφή του εντασσόταν στο πλαίσιο της υλοποίησης δύο πρωτοποριακών προγραμμάτων στη βάση της συνεργασίας του Μουσείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Καλαμάτας. Μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους προσέφεραν τα δύο πρωτότυπα προγράμματα γνώσης και διασκέβασης που οργανώθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Έχουμε μία έκπληξη για παιδιά και ενήλικο κοινό. Το σχεδιάσαμε από κοινού με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας και συγκεκριμένα με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Σκεφτήκαμε με την καθηγήτρια την κυρία Κουρή, οι φοιτητές του μαθήματός της, να οργανώσουν ως μελλοντικοί επιστήμονες δύο εκπαιδευτικά προγράμματα και να έρθουν στο μουσείο να τα υλοποιήσουν για να δοκιμαστούν. Και το μουσείο θέλει να είναι ανοιχτό, να έχει συνεργασίες με τους δημιουργικούς φορείς της πόλης, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, και θέλει να δίνει βήμα στους νέους να υλοποιούν τα όνειρά τους. Τα δύο προγράμματα βγήκαν από την συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την Λάμδα Ήτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες όλοι γνώρισαν την ιστορία του βασιλείου της Πύλου. Με μια σπάνια εμφάνισή του, ο βασιλιάς Νέστορας παρουσίασε σε μικρούς και μεγάλους πτυχές της ζωής της Μυκηναϊκής περίοδου. Παράλληλα, και πώς εξελίχθηκε το νόμισμα μέσα στον χρόνο, ποιες μορφές πήρε και ποιους ρόλους επιτέλεσε. Δύο πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικο κοινό, σε συνδυασμό με το παιδικό κοινό, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες και εγγονάκια.
στους χώρους του μουσείου. Αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό γιατί το έχουν δημιουργήσει σε όλα του τα στάδια κατεξοχήν οι φοιτητές με την πολύ ευγενική και φιλική συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται η Επιστροφή του Βασιλιά και επικεντρώνεται στο Βασίλειο του Νέστορα στην Πύλο. Η προσέλευση του κόσμου υπήρξε αθρώα και ελπίζουμε να πέρασαν καλά. Για μας ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, γιατί οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που μαθαίνουν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και εμείς σαν Πανεπιστήμιο να εκπληρώσουμε μια βασική αποστολή μας, που δεν είναι απλά η δημιουργία γνώσης, αλλά και η διάχυσή της στην τοπική κοινωνία στους ανθρώπους. Και κυρίως στην κοινωνία που μας έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ σαν Πανεπιστήμιο, την Καλαμάτα καταρχάς και τη Μεσσηνία σε δεύτερο λόγο. Πρωτού περάσουμε στα υπόλοιπα, να σας ενημερώσουμε για την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στη Μεσσηνία. Ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στο ξενοδοχείο Κώστα Ναβαρίνο για λίγες ημέρες διακοπών. Ο ίδιος φαίνεται να επιλέγει την ηρεμία αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε ξανά στην περιοχή μας, να το τονίσουμε αυτή τη φορά στην Πηλία. Πάμε τώρα στα πολιτιστικά μας θέματα και στις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που συνεχίζονται δημιουργικά στο Μουσείο Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης. Στη Μεσσηνία υπάρχει πλέον ένα όμορφο εικαστικό κέντρο. Το παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής του Μουσείου Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης έκανε για μία ακόμη φορά το εικαστικό του θαύμα. Αυτό το εργαστήριο που έχει ξεκινήσει πριν από 4 χρόνια έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς περιμέναμε να δούμε, ας πούμε, τι θα αποτελέσματα θα έχει, τι αποτελέσματα θα έχει και τι ενδιαφέρον θα έχουν οι τοπικοί, οι οικογένειες της Μεσσήνης. Και είδαμε ότι πραγματικά, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά είναι από τη Μεσσήνη. Έχουν και μερικά από την Καλαμάτα, από άλλες πόλεις, αλλά τα περισσότερα από τη Μεσσήνη. Και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ας πούμε. Τώρα εδώ βλέπετε μία έκθεση των παιδιών, όπου είναι ομαδικά, είναι έργα ομαδικά, όπως είναι αυτά εκείνα, είναι και ατομικά. Εδώ βλέπετε επίσης μία ομαδική δουλειά, η οποία πήρε και έπαινο. Ολοκληρώθηκε και για φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά 11-12, το εργαστήριο ζωγραφικής εδώ στο Μουσείο Χαρακτικής Τάκης Κατσουλίδης με επιτυχία. Φοίτησαν αρκετά παιδάκια τα οποία σήμερα παίρνουν τα πτυχία τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι η νέα γενιά μπαίνει στο πνεύμα αυτό της ζωγραφικής και γενικότερα των τεχνών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη Κατσουλίδη αλλά και την ζωγράφο διδάξασα, κυρία Μπουρίκα, για την πετυχημένη αυτή χρονιά και βεβαίως ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε και το Μουσείο γενικότερα με όλες τις εκδηλώσεις του αλλά και αυτό το εργαστήριο ζωγραφικής και άλλη εκδήλωση, η οποία χαρακτικής, που θα γίνει στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Παρασκευή και θα διαρκέσει έως τις 8 Ιουνίου. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς σαν σχολείο εδώ πέρα, σαν μουσείο, δεν θέλουμε να κάνουμε όλους τους ζωγράφους. Εμείς αυτό το πράγμα είναι εδώ πέρα για να τα παιδιά τώρα που είναι μικρά και έχουν μια έφεση τέτοια να μάθουν ορισμένα πράγματα, να αναπτύσσουν ορισμένα πράγματα της ευαισθησίας που έχουν. Και στην πλαστική, όπως θα δείτε, έχουμε κάνει και πλαστικά μικρά, αλλά και στη ζωγραφική, στα χρώματα, να μάθουν τα χρώματα. Δεν είναι θέμα να γίνουν όλοι ζωγράφοι. Εμείς δεν επιδιώκουμε αυτό. Αλλά επιδιώκουμε όταν μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά θα θυμούνται ότι μέσα σε ένα μουσείο κάνουν αυτά τα μαθήματα. Θα επισκέπτονται μουσεία, δηλαδή θα είναι άνθρωποι με ένα πολιτισμό που εμάς όταν είμαστε μικροί εδώ στη Μεσσήνη, στο νησί, δεν υπήρχε τίποτα να δούμε, δεν υπήρχε τίποτα, δεν μας λέγανε τίποτα και είμαστε τυφλοί τελείως. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ξεκινάνε να έχουν να βλέπουν μακρύτερα μια ευαισθησία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο, εκτός από τα άλλα, ας πούμε, υπάρχουν και αυτά. Μπορεί να είχε αθλητικό περιεχόμενο, όμως η εν λόγω εκδήλωση ανέδειξε και τα αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Το τριαθλόν γνώρισε επιτυχία με την Καλαμάτα και την παραλιακή της ζώνη να αποδεικνύουν πως η αξιοποίησή της μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη διαφόρων ειδών τουρισμού. Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση με μεγάλη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στην Καλαμάτα για πρώτη φορά και όχι για τελευταία. Έχουμε πολύ καλή οργάνωση από την τοπική εδώ, από τους τοπικούς συνεργάτες μας και με τη βοήθεια του Δήμου σε ένα πολύ καλό χώρο που μας δίνει την
δυνατότητα να σκεφτούμε ότι εδώ θα είναι ένα από τα σημεία στα οποία θα το άθλημά μας λαμβάνει χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και επομένως για το 2012. Συμμετοχή είχε 60 αθλητές πρώτης κατηγορίας, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακή κατάταξη, δεν είναι ένα από τα πρωταθλήματα τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να λάβει μέρος. Η Ολυμπιακή διαδρομή είναι μεγάλη και δύσκολη. Είχαμε λοιπόν 60, πλέον των 60 αθλητών, που είναι για μας μια ικανοποιητική συμμετοχή. Σήμερα στον αγώνα που διοργανώθηκε στην πόλη σας μέσω της εταιρείας 3 Level Power και της Ομοσπονδίας Τριάθλου, ήμουν ο νικητής του αγώνα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι μπόρεσε να φανεί πάρα πολύ καλά η πόλη και ο αγώνας να διεξαχθεί μέσα στο κέντρο και ουσιαστικά στο καλύτερο κομμάτι. Είχαμε κάποια μικρά προβληματάκια βέβαια με την κίνηση, αλλά αυτό πιστεύω ότι στις επόμενες φορές θα μπορέσει να ξεπεραστεί. Πάντως σε γενικές γραμμές ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση που δείξαμε ουσιαστικά το σπορ του τριάθλου, πόσο όμορφο είναι και πόσο φιλικό στο περιβάλλον. Η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και η Παραλιακή της Ζώνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της διοργάνωσης 3 Level Power. Το γνωστό τρίαθλο και οι 70 υπεραθλητές ανέδειξαν τις ομορφιές Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και απέδειξαν πως μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό τόπο για ένα μοναδικό προπονητικό κέντρο του είδους. Το καλύτερο σημείο, συγγνώμη, θα έλεγα, από την άποψη ότι έχει πάρα πολύ κοντά, αν θεωρήσουμε με τον καινούριο δρόμο πλέον που έχει γίνει το αεροδρόμιο της Αθήνας, για να μπορέσουμε να έχουμε διεθνείς διοργανώσεις ακόμα και αυτό. Οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν φυσικά πάρα πολύ και κυρίως ακόμα και την περίοδο που σε άλλα σημεία της Ευρώπης δεν μπορούν να διεξαχθούν αγωνιστικές διοργανώσεις. Καθώς επίσης βέβαια μπορεί να είναι και ένας προπονητικός προορισμός συνολικά για τον αθλητικό τουρισμό. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το δώσει πολύ μεγάλη σημασία η τοπική κοινωνία για να μπορέσει να το αναπτύξει και να δώσει μια άλλη διάσταση στον αθλητισμό. Η μέρα σήμερα ήταν καταπληκτική για τριάθλο. Η Καλαμάτα είναι ιδανική πόλη για το άθλημα του τριάθλου, γιατί μπορεί τα συνδυάζει όλα, έχει και τη θάλασσα, είναι το μέρος κατάλληλο για μια τέτοια διοργάνωση. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και μια open διοργάνωση πρότυπο θα έλεγα. Εκ μέρους του Δήμου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά τα οποία διοργάνωσαν τον τρίαθλο στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Ήταν μια ωραία εκδήλωση, συγχαρητήρια και εύχομαι να μας ξανά σε επισκεφθούν. Μας πλησίασαν οι υπεύθυνοι της οργάνωσης να οργανώσουμε την ασφάλεια και τη συνοδεία του αγώνα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου. Εμείς δεχτήκαμε, αγκαλιάσαμε όλο τον αγώνα, πλαισιώσαμε τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι πήγε πολύ καλά, είχαμε καλά αποτελέσματα. Και ευχόμαστε στην Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου να καταφέρει να φέρει και το Πανευρωπαϊκό και το Πανελλήνιο, αλλά και το Παγκόσμιο στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Και εμείς είμαστε δίπλα τους αρρωγοί σε κάθε τους προσπάθεια. Έγινε ένας πραγματικά πολύ καλό αγώνας. Αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι εθελοντές της πόλης, τα μοτοσυκλετιστικά κλαμπ, BMW, Yamaha, Lemomev, Yeah, όλα τα παιδιά που βοηθήσαν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα, μόνο ότι όλα πήγαν καλά. Περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Σε ένα παλιό πρόβλημα, όπως είναι η ακράτεια ούρων, εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν στην Καλαμάτα οι νέες λύσεις. Από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία οργανώθηκε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ιατρική ενημερωτική εκδήλωση που απευθυνόταν σε απλό κόσμο ιατρούς αλλά και νοσηλευτές. Ένα θέμα υγείας που απασχολεί όλο και περισσότερο μια ομάδα του γενικού πληθυσμού είναι το ζήτημα της ακράτειας ούρων. Κυρίαρχα, οι γυναίκες φαίνεται πως είναι εκείνες που δεν συμβουλεύονται και δεν επισκέπτονται το γιατρό τους, με αρκετά να είναι εκείνα που σημειώθηκαν και αναλύθηκαν στην ιατρική εκδήλωση που οργανώθηκε στην πόλη της Καλαμάτας. Καθαρά ότι ακράτεια ούρων σημαίνει ότι κάποιος ασθενής, κάποιος άνθρωπος, μόνο γιατί δεν προκύπτει η ασθένεια με την κλασική έννοια της ούρου, χάνει ούρα χωρίς να το θέλει. Και επίθεση έχω αφήσει και αυτή την βιβλιοκρατική αναφορά του 1902, γιατί μέχρι τότε ο ορισμός δεν ήταν έτσι ακριβώς. Υπήρχε μια προσθήκη που έλεγε ότι και οποιοδήποτε βαθμό απώλεια ούρων μπορεί να θέλει στο ατόμο, αλλά να αποτελεί ατομικό πρόβλημα υγιεινή. Δηλαδή αυτό υπονοούσε ότι ένα άνθρωπο ο οποίο κάνει μερικέ σταγόνε ούρα δεν έπασχε από ακράτεια. Δεν είναι στα πράγματα, ευτυχώ αυτό έχει αλλάξει. Και ακράτεια θεωρούμε πλέον την απώλεια έστω και σταγόνων ούρων από κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι φυσιολογικό, θέτεται το ερώτημα. Και η ερώτηση τίθεται γιατί υπάρχει μια δοξασία ότι ιδίω στι γυναίκε με την πάροδο τη ηλικία. Το να χάνει μια γυναίκα ούρα μετά από την εμεινόπαυση, παραδείγματος χάρη, ή σε μεγάλη ηλικία, είναι αναπόφευκτο.
Η απάντηση είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό και θα πρέπει ένα άτομο οποιοδήποτε ηλικίας και οποιοδήποτε φίλου να μπορεί να συγκρατεί τα ουρά του ανά πάσα στιγμή και να ουρεί όποτε θέλει αυτό. Η ακράτεια ουρών είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο ατομικό και ιατρικό πρόβλημα, δεν απασχολεί μόνο το άτομο δηλαδή, αλλά όταν κάνει ευρύτερα, είναι και κοινωνικό πρόβλημα με την έννοια ότι πολλοί ασθενείς καταλήγουν στην κοινωνική απομόνωση για διάφορους λόγους, γιατί έχουν αισθήματα ενοχής, μερικοί φτάνουν ακόμα και στην κατάθλιψη. Και ο ρόλος του δικούς μας θα πρέπει να είναι να κάνουμε γνωστό, να ξεπλύσουμε τους αρρώστους, να πάρει στον γιατρό και να τους πείσουμε ότι δεν χρειάζεται να ζουν με τόσα προβλήματα τα οποία τόσο πολύ επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής τους. Με τους Έλληνες αθλητές να ξεχωρίζουν, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το μεγάλο αθλητικό ραντεβού του Στίβου στην Καλαμάτα. Ο λόγος για το meeting των Παπαφλεσίων για 18η χρονιά με αρκετά καλές επιδόσεις θα σημειώνονται. Αθλητής που προέρχεται άλλωστε από μια σχολή της Φιλανδίας που έχει έδρα του αποκλεισμού, το Κουόρτανε, εκεί όπου έκανε το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα παραμένει το ρεκόρ το 91-59 του Κώστα Γκατσιούδη. Πολύ καλή βολή λοιπόν για τον Σπύρο το Λεμπέση, κοντά στα 80 μέτρα, πρέπει να είναι κοντά στα 78 πρώτη διαδρομή. Φρακούλης, κόλλημο και βλέπουμε πως έφυγε πάρα πολύ καλά ο Φίστον. Είναι αυτός ο οποίος είχε την καλύτερη επίδοση και δείχνει, ενώ πολύ καλός είναι και ο Λουσάκης. Ο Φίστον λοιπόν με 10.47 και εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτη Μάντη, τον αθλητή του Κόρη Βαμαλιάδας, ο οποίος έχει την τρίτη επίδοση μεταξύ παιδών στον ακολουθισμό 59-12 από το 2011. Ακόντιο που είναι μικρότερο βάρος από αυτό που δοκιμάζει τώρα. Είναι ακόντιο των 700 γραμμαρίων το 59-12 που έκανε. Εδώ βλέπουμε τον νεαρό πρωταθλητή του Στάθμου του 2011 και θυμίζουμε πως είναι η πρώτη του φορά που μετέχει σε Αγωδόπλο τον πρόεδρο του Μεσσηνιακού να καλωσορίζει τον κόσμο που βρίσκεται εκεί, είναι αρκετός εδώ στα Παπαφλέσια, αλλά και τον κύριο Αλευρά που είναι ο αντιπεριφερειάρχης εδώ της περιοχής της Μεσσηνίας. Αυτός είναι ο Καλίκας, ο Δημήτρης ο Καλίκας του της Ζαχάρος αθλητικού ομίλου Ζαχάρος, ο οποίος ήταν τρίτος τους νέους πέρυσι, Καλαμάτα, είναι η Μεγαλόπολη. Έτσι λοιπόν έφυγαν οι αθλήτριες στην πρώτη σειρά, τη σειρά με τις νεαρές αθλήτριες και η Μπόγλη με την Πινίσκου που είναι αυτή. Αλλά βλέπουμε την αθλήτρια από την διαδρομή νούμερο 3, την Τζιελάη, να κερδίζει με 12.69 και να βελτιώνει την επίδοσή της. Αλλά μας δίνουν την Πινίσκου τελικά, η οποία κάνει 12.69. Και η Πανέτα, ένα τρίο που μπορεί να μας θυμίσει και τις καλές εποχές της Βασδέκη, της Γιαμίτα
και της DVG. Θεωρώ ότι το τριπλό γυναικών είναι τα διαχρονικά από τότε που ξεκίνησε το 1994, μπήκε στην ΙΑΦ. Από την ΙΑΦ είναι επίσημο αγώνισμα του Στίβου. Στην Ελλάδα έχει πάντα 3-4 κοπέλες οι οποίες έχουν επιδόσεις που τις βάζουν πάντα στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες. Κάποτε στις γυναίκες υπήρχε και ο δίσκος γυναικών με τις τρεις αθλήτριες. Και αλλά... Βεσίδου, Τσικούνα, Βόγκολη. Βόγκολη, Τσικούνα. Τσικούνα. Ναι. Το τριπλό των γυναικών είναι αυτό που παραμένει να έχει πάντα 3-4 κοπέλες που είναι πάνω από 14-20. Μάλιστα. Αθανασία Πέρα στην δεύτερη προσπάθεια, η οποία προέρχεται από το επιτάλλιο της Ηλίας. Αυτή τη που ξεκίνησε με τον Κώστα, με τον Σάκη τον Κέσαρη. Το τριπλούν 16-55 ατομικό ρεκόρ, μόλις 14-55 φέτος. Ο Νίκος Ολαγός, ο οποίος... Απρόβλεπτα καλά πέρσι, πάρα πολύ καλά πέρσι. Πολύ σταθερός. Κατάφερε να αναδειχθεί πανεπιστημιακός. Με τον τραυματισμό του Τσιάμι, του Δημήτρη του Τσιάμι, βγήκε πανελληνίκης. Πολύ σταθερός και πολύ δυνατός αθλητής. Εδώ βλέπουμε την πρώτη προσπάθεια του Νικουλάκου. Κοντά στα 16. Στο τριπλούν είδαμε την πρώτη προσπάθεια του Νικουλάκου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.